Με αφορμή την ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου ενημέρωσε για τι πληρωμέ που πρόκειται να γίνουν από τον ΕΛΓΑ μέσα στο Φεβρουάριο. Μέσα στο Φλεβράρι, τα υπόλοιπα τη μηνιαία ενίσχυση, συνδεδεμένε και αποζημιώσει για το ρωσικό εμπάρκου, ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με 20 έω 25 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσει του πρώτου εξαμήνου του 2015 από τον ΕΛΓΑ, ανακοίνωσε ότι θα δοθούν ο Υπουργό Βαγγέλης Αποστόλου από το βήμα τη Βουλή, απαντώντα σε επίκαιρη ερώτηση 15 βουλευτών του ΚΚΕ το μεσημέρι τη Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, ο Υπουργό τόνισε ότι επιταχύνονται και οι επιστροφέ των οφειλωμένων από το Δημόσιο, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, που αφορούν τι επιστροφέ φόρου προς τη αξία και ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο, προκειμένου, όπω είπε, να υπάρχει απαραίτητη συγκεντρωμένη περίοδο ρευστότητα για αγρότε αλλά και εκτινοτρόφου. Οι πιστώσει που ανακοίνωσε αφορούν τα εξή. Ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει μέσα Φεβρουαρίου και κάθε μήνα μέχρι τον Ιούνιο αποζημιώσει 20 με 25 εκατομμυρίων ευρώ για τι ζημιέ του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο Φεβρουάριο θα πληρώσει 50 εκατομμύρια ευρώ για υπόλοιπα τη ενιαία ενίσχυση του 2015, τι συνδεδεμένε ενισχύσει και αποζημιώσει για το ρωσικό εμπάρκο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου για τι πληρωμέ, ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξή. Θα επιταχύνουμε μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών τι επιστροφέ των οφειλωμένων από το δημόσιο, από το ΦΠΑ μέχρι το το φόρο πετρελαίου, ώστε να βοηθήσουμε την απαραίτητη συγκεκριμένη περίοδο με ρευστό. Και προϊόντα εκτό του ειδικού φόρου κατανάλωση για τον ίνο στη φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τον ορισμό τη σχετική απόφαση, διευκρινίζει η Γενική Διεύθυνση Τελωνίων. Παράλληλα, δίνονται διευκρινήσει και για το εάν η μεταβολή θερμοκρασία επηρεάζει τον όγκο των αποθηκευμένων στι ογκομετρημένε δεξαμενέ Νόμιμη, κρίνεται η στέγαση δεξαμενών με ίνο εν προϊόν ενδιάμεσο πριν το τελικό στη φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τον ορισμό τη σχετική απόφαση, όπω διευκρινίζει η Γενική Διεύθυνση Τελωνίων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωση. Απαντώντα ορισμένα τελωνία, αναφέρονται τα εξή. Στη φορολογική αποθήκη μπορούν τελικώ να συνεπάρχουν και τα προϊόντα αυτά. Όταν ο ίνο ζυμωθεί, θα γνωστοποιηθεί με δελτίο παραγωγή στο οικείο τελωνίο ω τελικό προϊόν, αφού πρέπει να εισαχθεί στη φορολογική αποθήκη. Επιπλέον, αναφορικά με το εάν η μεταβολή θερμοκρασία επηρεάζει τον όγκο των αποθηκευμένων στι ογκομετρημένε δεξαμενέ ίνων και δημιουργεί αποκλήσει σε αυτόν ανάλογα με τη χρονική στιγμή και τη θερμοκρασία μέτρηση του όγκου, διευκρινίζονται τα εξή. Τι μεταβολέ του όγκου εξαιτία των μεταβολών τη θερμοκρασία, το γενικό σύστημα τη διορθώνει με ογκομετρικού πίνεκε, στου οποίου συσχετίζεται το ειδικό βάρο του ίνου με την εκάστοτε θερμοκρασία σε σύγκριση με τη σταθερή θερμοκρασία αναφορά, η οποία πανευρωπαϊκά έχει οριστεί στου 20 βαθμού Κελσίου.